Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε λίγο στα νέα του Αντένα 8.30 θα μάθετε ότι αποθρασύνθηκαν οι Αλβανοί. Πρόκληση του πρεσβευτή τους μέσα στην Αθήνα προαναγγέλει νέα δίκη με βαρύτερες κατηγορίες, ενώ ο Μπερίσα συγκεντρώνει στρατό στα σύνορα. Έχουμε ένταση στη Μεθόριο και κατακύματα της μεταθέσης στρατιωτών από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα δείτε συλλήψεις λαθρομεταναστών στα σύνορα μπροστά στην κάμερα, περιπολίες του στρατού. Δύο πρώην αρχηγοί του στρατού μιλούν στον Αντένα. Ο στρατηγός Καρβέλης μιλάει για δυναμική απάντηση με τον στρατό. Έχουμε αντίλογο από τον στρατηγό Βερυβάκη. Θα έχουμε απευθεία σύνδεση με τη Ουάσιγκτον, η αμερικανική θέση για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Επίσης, ο γιατρός που διαγράφηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο για φακελάκια μιλάει στον Αντένα. Θα δείτε ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ, ένα βάρβαρο έθιμο στην Αίγυπτο με θύματα κοριτσάκια. Θα μάθετε ακόμα ότι φοβερός ιός που θυμίζει το AIDS εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα ζώα και δείτε για πρώτη φορά τον δεύτερο ξένο του Ολυμπιακού, τον Τζόνσον, να παίζει μπάσκετ στο NBA. Αυτά και άλλα πολλά σε λίγο στα νέα του Αντένα στις 8.30. Δημοσιογράφος. Για το επόμενο τέχος θέλω να με ετοιμάσεις ένα κομμάτι. Το βρήκα. Θα σου ετοιμάσω ένα κομμάτι που θα μιλάει για τις κλοπές των αυτοκινήτων. Ταύρος. Δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν ξενυχτάει. Detective. Απόλυτη χεμήθεια, εξασφαλισμένη επιτυχία. Αυτό είναι το έμβλημά μας. Τοξότης. Λάτρης των καταχρήσεων. Κοινά σημεία. Το αστυνομικό δαιμόνιο. Δεν πιστεύω να έχεις κανονίσει τίποτα για αύριο. Γιατί έχεις πάλι καμιά διάρρηξη κατά νου. Κράτα μου. Όχι διάρρηξη. Παρακολούθηση. Ψηλά τα χέρια είπα. Κόντρες. Αυτό το παλούκι που μου δώσες. Αυτό δεν παλούκι. Αυτός είναι διαρρηκτικός φάκος. Ναι. Μούξι. Καθημερινές. Πάλι θέμα. Και. Και λέει. Και με ύφος. Και. Ατελείωτες. Τα μάτα σκατά θα έκανε. Στις σκοτεινές υποθέσεις όμως, το νούμερο ένα δίδυμο. Ταύρος με τοξότη. Από το Σεπτέμβριο στον Αντένα. Πάμε! Δύο γυναίκες, ένας άντρας. Εργοδότης επαιτητική, τολμηρή. Κάποια στιγμή που έμεινα μόνο με τον εργοδότη, συνέβη. Έμεινα 16. Ζωές που κατευθύνει το ποτό. Είχα αποκλειστεί από παντού. Χάσα τη δουλειά μου, χάσα τα λεφτά μου, χάσα τους φίλους μου, χάσα την οικογένειά μου, χάσα τα παιδιά μου, χάσα τα αδέρφια μου, δεν είχα κανένα. Σκεφτόμουν τα αντιμονία. Σύζυγη βάρβαρη. Άρχισε να ζηλεύει. Πάρα πολύ ξύλο. Φλερτ ετών 80. Εξορκισμοί 6 χρόνια πριν το 2000. Δήμου και αντριάδα στο διάμεσο αρχεία. Όλα πάτη. Γονείς που συμφωνούν να δίνεται ο γιος του. Η ευτυχία και η δυστυχία να λέγεσαι Ανδρέας Παπανδρέου ή να μοιάζεις στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Γιατί να το κρύψω άλλωστε. Όταν ο σύζυγος, ο γιος σου, ο πατέρας σου είναι ο Μανώλης Δουής από την Ερμιόνη. Να βρίζουν τα δαχτών. Κερί ανήσυχη, ηρωική, παράξενη, τρυφερή, μοντέρνη κερί. Έρχονται άλλοι κερί στον Αντένα κάθε απόγευμα στις 5. Ένα. Σκέψου δηλαδή να μου έλεγες εσύ ότι έχεις πρόβλημα με την δική σου φάτσα. Να γελάσει κανείς. Δύο. Ή να κλάψει. Τρία. Πώς θα το ζαλίζει να το καταλαβαίνεις. Έχασαν κάθε μέτρο. Τέσσερα. Ξεπέρασαν κάθε όριο. Μα το γυρνώ με το σόβρο. Πέντε. Στα μάτια των άλλων. Γελίοι. Στα δικά του. Ποιος ξέρει. Βγάλ τα όλα, βγάλ τα, βγάλ τα. Να το. Άγγελος, άγγελος, κορμάρα. Γνώριμη. Ανυπεράσπιστη. Ευάλωτη. Δες το γελίον του πράγματος. Στο γελίον του πράγματος. Από το Σεπτέμβριο στον Αντένα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε, στα νέα του Αντένα, στις 8.30, αποθρασύνθηκαν οι Αλβανοί. Πρόκληση του πρεσβευτή τους μέσα στην Αθήνα. Προαναγγέλει νέα δίκη με βαρύτερες κατηγορίες. Ένταση στα σύνορα, δεν περνάει κανείς. Κατακύματα ή μεταθέσεις. Αποκλειστικό. Συλλήψεις λαθρομεταναστών στα σύνορα μπροστά στην κάμερα, περιπολίες του στρατού. Αλβανοί που απελάβνονται θα γίνουμε γενίτσαροι για τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Δύο πρώην αρχηγοί του στρατού μιλούν στον Αντένα. Ο Δημήτρης Καρβέλης ζητάει πόλεμο. Πιστεύω ότι πρέπει να φτάσουμε και σε στρατιωτικά μέτρα. Ενώ ο στρατηγός Βερυβάκης θεωρεί επαρκή τα μέτρα. Απευθεία σύνδεση με την Ουάσιγκτον, η αμερικανική θέση για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Επίσης, ο γιατρός που διαγράφηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο για τα φακελάκια μιλάει στον Αντένα. Ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Βάρβαρο έθιμο στην Αίγυπτο με θύματα κοριτσάκια.
AIDS τώρα και στα ζώα. Τι αποκαλύπτει η Βρετανική κυβέρνηση. Δείτε για πρώτη φορά το δεύτερο ξένο του Ολυμπιακού, τον Τζόνσον, να παίζει μπάσκετ στο NBA. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι. Στα νέα του Αντένα στις 8.30.